Μου δίνετε πάσα για το επόμενο θέμα, διότι ανοίγονται στο πρωί. Το Facebook λέει από δημοτικές παρατάξεις τι γίνεται με το χώρο της δημοτικής αγοράς. Και μάλιστα η Κάλυμνος Αλλάζει του Γιώργου Μαύρου δίδει πάσα στον κόσμο να γράψει τη γνώμη του. Είναι στις προθέσεις σας από κάτω να γίνει αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου? Ακούστε. Εκ των πραγμάτων. Και γιατί βέβαια? Εκ των πραγμάτων ο χώρος από κάτω, αν σκεφτεί κανείς τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους βλέπουμε να πουλούν τα προϊόντα τους σε διάφορα σημεία. Ο καθένας έχει το πόστο του. Ακριβώς. Εκ των πραγμάτων εκεί μέσα δεν μπορεί να μπουν όλοι. Ο χώρος είναι ένας χώρος που πρέπει να αξιοποιηθεί. Αν λειτουργήσει ως δημοτική αγορά, διότι το να κάνουμε τώρα λαϊκίστικα παιχνιδάκια είναι το μόνο εύκολο. Αν λειτουργήσει ως λαϊκή αγορά, ως δημοτική αγορά, θα πρέπει να μπουν όλοι και να εξαφανιστούν όλοι από τα διάφορα σημεία της πόλης. Συμφωνούμε? Δεν μπορεί να είναι κάποιοι μέσα και άλλοι κάποιοι έξω. Άρα, πράγμα που αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ένα το κρατούμενο. Καταρχήν το θέλουν. Κοιτάξτε, είναι και αυτό. Να πω κάτι. Εάν υπήρχε δυνατότητα να τους χωρέσει όλους, δεν ήταν θέμα το θέλω. Ήταν απόφαση. Θα ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα την σεβόντουσαν όλοι. Από την ώρα που είναι δεδομένο ότι δεν χωρούν όλοι. Το να βγάλω εγώ στο site της παράταξής μου και να κάνω ένα ερωτηματολόγιο ποιος θέλει, ποιος δεν θέλει, εγώ σας λέω ότι δέχονται 5, ναι. Δέχονται 10 και οι άλλοι 15 είναι απ' έξω. Ναι, ναι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε σε μια πραγματικότητα. Ήταν θέμα που θα συζητούσαμε χθες, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άλιστα. Γιατί τώρα έρχονται τα θέματα, έρχονται σοβαρά θέματα πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως έβαλα και θέμα, τι θα κάναμε με το χώρο που γειτνιάζει, που γειτονεύει, δίπλα στο Δημοτικό Γυμναστήριο. Τα 4 στρέμματα, τα 5 ναι, πόσα ναι, είναι. Ναι. Διότι ήταν πάγιο αίτημα, διαχρονικά, ότι αυτό έπρεπε να το πάρει ο Δήμος για να το χρησιμοποιήσουμε ως επέκταση του Δημοτικού Γυμναστηρίου. Ναι. Είναι η ώρα της αλήθειας. Αλλά θυμάμαι ότι δεν προχώρησε εκείνο το θέμα. Δεν τολμούσε κανένας δήμαρχος να το φέρει θέμα. Ήρθε η ώρα τώρα, ορίμασε, το φέραμε εμείς. Οι ιδιοκτήτες είναι διαθέσιμοι. Εγώ τους έστειλα επιστολές 2 φορές και τους είπα ελάτε να συζητήσουμε. Τη μία φορά ήρθε, ναι, του είπα τις σκέψεις μου, ναι, ή έτσι αλλιώς, ό,τι και να γίνει, ή σε αγορά πάμε, ή σε οτιδήποτε άλλο, απαλωτρίωση αν θέλετε, θα μπει στη μέση ορκωτός εκτιμητής. Δεν είναι τι θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο ή σίγουρα τι θέλει ο ιδιώτης. Ναι. Ούτε ο ένας να χάσει, ούτε ο άλλος να εκμεταλλευτεί. Θα μπει μέσα ορκωτός εκτιμητής, θα το εκτιμήσει και θα γίνουν τα ανάλογα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το πιο λογικό είναι να γίνει αγοραπολισία. Να μην πάμε σε μια διαδικασία επαχθή όπως είναι η απαλωτρίωση. Ναι. Όμως το θέμα είναι αυτό να το θέλει και ο ιδιώτης. Είναι ανοιχτό τώρα, ναι. Ακριβώς. Θα το δούμε. Λοιπόν, έχουν ανοίξει θέματα. Έχουν ανοίξει θέματα τα οποία με σοβαρότητα πλέον όλα τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να σταθούν στο ύψος, όλες οι παρτάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.